πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Σπυρόπουλο, τον αγαπημένο μας, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Εσείς? Καλά, εσείς, πώς είδατε το debate? Εμείς το είδαμε, βεβαίως. Χάνετε. Πολύ χαίρομαι. Πάντως η διάδραση, κύριε Σπυρόπουλο, αυτό λέγαμε νωρίτερα, δεν ξέρω να συμφωνείτε κι εσείς, αλλά σε σχέση με αυτό που είχαμε συνηθίσει, έβγαλε κάποια συμπεράσματα. Είδα τη διάδραση ότι κάνει καλό πάντα. Ήταν συγκρατημένη μεν υποψήφοι, αλλά σε σχέση με αυτό το που βλέπαμε, τον οχηλικό, το πράγμα του παράλληλου μονολόγου, ήταν καλύτερο αυτό. Πάντα με το Πασόκ γίνεται ένα βήμα μπροστά. Έτσι, πάντα. Ελπίζουμε, με Πασόκ αμέσως καλύτερα, κύριε Σπυρόπουλο. Ελπίζουμε αυτό το είδος στο debate και ακόμα καλύτερο να υιοθετηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη και επιτέλους να γίνει ένας κανονικός διάλογος. Σωστό. Στην πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές. Και να σας πω και κάτι, να μην γίνει μόνο τις τελευταίες ημέρες, ενώ πριν φτάσουμε στις εθνικές εκλογές, αλλά να θεσπιστούν τηλεοπτικοί διάλογοι με την οποία να συζητάμε τα μεγάλα θέματα που αφορούν τη χώρα. Τέλεια. Για να υπάρχει και χρόνος και να έχουμε και το ενδιαφέρον του πολίτη για να αποφασίσει. Τα μεγάλα θέματα και τα μεγάλα θεκευεύματα των εκλογών του ΠΑΣΟΚ, των ισοκομματικών σας, θεωρείτε ότι αναλύθηκαν δεόντως? Ή πήγαμε σε μια διαδικασία να την πούμε στον Ανδρουλάκη που δεν μας έβγαλε δεύτερο σε ευρωεκλογές, να την πούμε σε Διαμαντοπούλου που έλειπε 12 χρόνια, να την πούμε και στον Δούκα που το βγάλαμε εμείς και άνοιξε περπατησιά και θέλει δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μας χάλη, σαν το Μιτεράν, μην πέσει καμιά φωτιά να μας κάψει, και η κυρία Γιάννα Κοπούλου με τον κύριο Κατρίνη προσπαθήσαν ως οι πιο χαμηλής εμβέλειας υποψήφοι να κάνουν λίγο φασαρία, έτσι. Αναλώθηκε σε τέτοιου είδους καταστάσεις, πιστεύετε, ή είχαμε ουσία στον πολιτικό διάλογο? Ναι. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί ολοκληρώθηκε ένα πολύ επιτυχημένο debate και σιγά σιγά ολοκληρώνεται μια πολύ επιτυχημένη εκλογική αναμέτρηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την πολιτική και για το πώς όλα τα πολιτικά κόμματα στρέφονται στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι το ΠΑΣΟΚ πετυχαίνει να ολοκληρώσει μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, σοκματική αναμέτρηση, με το πλέον επιτυχημένο τρόπο. Από εκεί και πέρα έγινε ένας διάλογος, έγινε μια ανταλλαγή απόψεων, ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και με διαφορετικές προσεγγίσεις, και αυτός είναι ένας πλούτος. Κερδισμένος υπήρξε από τη χθεσινή διαδικασία? Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αυτό το κρίνουν οι πολίτες, οι φίλοι και τα μέλη. Όχι, του ΠΑΣΟΚ. Γιατί άποψη δεν έχετε. Δεν λέω να μας πείτε ποιος. Λέω να μας πείτε αν κατά τη γνώμη σας υπήρξε κάποιος που να βγήκε ξεκάθαρα πιο μπροστά και κάποιος που να έμεινε πίσω. Δεν θέλω να σας απαντήσω το κλισέ. Κερδισμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Αλλά πραγματικά μετά τη χθεσινή αναμέτρηση. Δηλαδή εσείς είδατε όλους τους υποψήφιους και τις υποψήφιες από την ίδια, ας πούμε, σκοπιά? Από την ίδια αφετηρία. Ξέρετε ότι έχω προσωπική άποψη και την έχω εκδηλώσει δημόσια. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω σε αυτό το είδος της συζήτησης, ειδικά την επόμενη μέρα αυτής της συζήτησης. Εγώ θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση το ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται έτοιμο στο να παίξει το ρόλο το οποίο περιμένουν οι πολίτες από αυτό. Και ο ρόλος είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι σε μια πολιτική που δημιουργεί συνεχώς όλο και περισσότερα αδιέξοδα. Τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία ακούστηκαν και χτες και από τους 6 υποψήφιους για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, που αφορούν τις τράπεζες, που αφορούν την ακρίβεια, που αφορούν την ενέργεια, που αφορούν τα μεγάλα θέματα, που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη, είναι η προμετωπίδα των προτάσεων και των θέσεων του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Εμπλουτισμένα φυσικά με τα μεγάλα ζητήματα της στεγαστικής κρίσης, των εθνικών θεμάτων, της πολιτικής του κύριου Μητσοτάκη που ευνοεί τους λίγους και ισχυρούς εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτά λοιπόν αποτελούν την πρίκα μας, αν θέλετε, και από τα προηγούμενα 3 χρόνια που έγινε μια πολύ σημαντική προσπάθεια και δεν πρέπει να την απαξιώνουμε. Και το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα εδώ για να παίξει την ισχυρή δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στη συντήρηση αυτού του τόπου. Γιατί όλοι μαζί δουλέψαμε σκληρά τα προηγούμενα χρόνια και δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, καλό είναι να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Στο τέλος όμως αυτού του κύκλου πρέπει όλο αυτό να ακουστεί ως μια ισχυρή φωνή, ως μια ενιαία φωνή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ πώς τις βλέπετε, κύριε Σπυρόπουλε? Είδαμε χθες και μια τοποθέτηση από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά εκεί? Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό το οποίο εξελίσσεται στο ΠΑΣΟΚ, που εμείς κάνουμε με ένα θεσμικό τρόπο μια εσωτερική εκλογική αναμέτρηση. Υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις, αλλά με σεβασμό
και μια συντροφικότητα, δεν θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει, αν θέλετε, και τα λάθη και τις παραλήψεις και τις προσωπικές στρατηγικές και τον τρόπο που εκφράζονται αυτά δημόσια, φαινόμενο των τελευταίων μηνών. Εσείς θεωρείτε δεδομένο ότι θα μείνουν στο ΠΑΣΟΚ άπαντες? Εγώ θεωρώ δεδομένο. Εννοώ άπαντες μέρα... υποψήφοι την επόμενη μέρα, ναι. Ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Θεωρώ και το έχουμε αποδείξει ότι την επόμενη μέρα και πρέπει και όλοι θα είμαστε μαζί για να διαμορφώσουμε το ισχυρό ΠΑΣΟΚ, μια μεγάλη δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί το έχει ανάγκη ο τόπος. Και πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι έτοιμο να αναλάβει τις μεγάλες ευθύνες απέναντι στην πατρίδα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια, δεν είναι και πάρα πολλές ημέρες, όχι από την Κυριακή, καλέσουμε, την επόμενη. Να καλέσουμε και εμείς, και εγώ ως γραμματέας του κόμματος, τους μέλους και τα μέλη και τα φίλη τους φίλους της παράταξης, τον απλό κόσμο που πιστεύει σε μια μεγάλη αλλαγή του τόπου να συμμετέχουν σε αυτήν την εκλογική. Να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό καθαρά. Εκείνη την ημέρα μπορεί κάποιος που δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ να πάει να εγγραφεί φίλος του ΠΑΣΟΚ και να ψηφίσει? Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να πάει σε ένα από τα εκλογικά τμήματα που θα βρουν σε ολόκληρη τη χώρα. Ωραία. Να εγγραφεί ως μέλος ή ως φίλος της παράταξης και να ψηφίσει σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Το λέμε αυτό γιατί είναι μια παράμετρος που θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Και όλοι θα πάνε στην πρώτη. Δεν μπορεί να πάει κάποιος στο δεύτερο γύρο. Μην ξεκαθαρίσετε το κι αυτό. Όποιος πάει στην πρώτη μπορεί να ψηφίσει και στη δεύτερη. Ακριβώς. Λέω από τη δεύτερη δεν μπορεί να ψηφίσει. Όχι. Στη δεύτερη είναι ίδιο το σώμα. Είναι ίδιο το σώμα. Μάλιστα. Είναι η ίδια ακριβώς εκλογική αναμέτρηση που έκανε από την πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ, τότε υπό την νέα ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου. Ακολούθησαν και τα υπόλοιπα κόμματα. Την έχουμε κάνει επιτυχημένα πολλές φορές και νομίζω ότι και αυτή η φορά θα ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία. Ωραία. Χαιρετούμε και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Σπύρουλε. Να είστε καλά.